Η επικαιρότητα, όπως είναι γνωστό, καθορίζεται από διάφορα προβλήματα. Ένα από αυτά είναι ασφαλώς τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού. Βλέπω εδώ μια ανακοίνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος από την προηγούμενη Παρασκευή, η οποία είναι ιδιαίτερα επικριτική ως προς την στάση της κυβέρνησης. Τι ανησυχεί το Κομμουνιστικό Κόμμα περισσότερο ως προς τα μέτρα αυτά? Κοιτάξτε, μας ανησυχεί το γεγονός ότι κανένα ουσιαστικό μέτρο δεν έχει πάρθει για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Τα πράγματα είναι εκεί από που τα άφησε η κυβέρνηση από την περίοδο που ο λαός μας έδειξε μια πρωτόγνωρη πειθαρχία, μια υπεύθυνη στάση. Μια υπεύθυνη στάση η οποία δεν αξιοποιήθηκε από την κυβέρνηση για να καλυφθούν τα κενά, οι ανάγκες, για να μην λειτουργεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας σαν μονοθεματικής ασθένειας σύστημα υγείας. Και φυσικά είναι και ιδιαίτερα επικίνδυνο αυτό, γενικότερα. Είναι επικίνδυνο και από ό,τι φαίνεται με την ίδια λογική θέλουν να συνεχίσουν. Και φυσικά δεν μπορεί να φύγει από την προσοχή μας η ευθύνη της κυβέρνησης για το γεγονός ότι έπαιξε κυριολεκτικά στον τζόγο των επιχειρηματικών κερδών την υπεύθυνη στάση του λαού μας για να στηριχτούν συμφέροντα των κεφαλαίων στον τουρισμό, στις μεταφορές. Θυμάστε τα πανηγύρια και οι δηλώσεις με το ηλιοβασίλεμα στη Σαντορίνη. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Θεωρείτε ότι θα έπρεπε όλα αυτά να είχαν καθυστερήσει κι άλλο, δηλαδή ότι θα Θεωρούμε ότι δεν μπορεί την περίοδο που μιλάς για ευθύνη και για ατομική ευθύνη που έδειξε ο λαός μας να προχωρήσει σε συγκεκριμένα μέτρα όπως το άνοιγμα των εισόδων χωρίς όρους, όπως η άνοδος της πληρότητας των πλοίων, όπως το γεγονός ότι η κατάσταση στα μέσα μαζικής μεταφοράς παραμένει άθλια με συνωστισμό, με υποστελεχωμένα μέσα, με στόλο γερασμένο. Όλα αυτά δείχνουν ότι κυριολεκτικά χρησιμοποιήθηκε η πανδημία την περίοδο την πρώτη με την στάση που έδειξε ο λαός μας για να αντιμετωπιστούν οι άμεσες επιπτώσεις, με τον τρόπο που αντιμετωπίστηκαν, με την προβληματική δηλαδή μετατροπή του ΕΣΥ σε μονοθεματικό σύστημα υγείας για να αντιμετωπιστεί ο κορονοϊός, και στη συνέχεια χωρίς να πάρθει κανένα μέτρο, μάλιστα με απολύσεις των ανθρώπων που δούλευαν στους χώρους της υγείας για 3 μήνες ενώ ο κίνδυνος παραμένει, και φυσικά έχουμε φτάσει πάλι στο ίδιο σημείο. Η κυβέρνηση να κουνά το δάχτυλο στο λαό μας, να μιλάει για ατομική ευθύνη, να αναδείχνει τις ευθύνες της νεολαίας. Φυσικά αυτά είναι υπαρκτά, το κύριο όμως είναι αυτή τι κάνει. Και αυτή δεν έκανε. Κυριολεκτικά είμαστε από εκεί που είχαμε μείνει, με άμεσο κίνδυνο να συζητιέται ήδη η καθυστέρηση στο άνοιγμα των σχολείων. Ναι, αυτό έχει τεθεί πάλι στην επικαιρότητα. Ναι, και να μην έχει πάρθει το παραμικρό μέτρο στα σχολεία και από πλευράς υποδομών και από πλευράς μέτρων υγιεινής και ασφάλειας όλη αυτή την περίοδο του καλοκαιριού. Υπάρχει ένα, όχι ακριβώς παρεμπίπτον, αλλά πάντως συνδεόμενο με αυτά που περιγράφεται θέμα. Γνωρίζω ότι έχετε δραστηριότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η αυτοδιοίκηση αυτό το διάστημα έχει υποστεί οικονομικές συνέπειες για την εφαρμογή μέτρων που θα αντιμετώπιζαν τον κορονοϊό. Φαίνεται όμως ότι δεν έχει δεχθεί και ανάλογη υποστήριξη από την πλευρά της κυβέρνησης και του κράτους. Και από πλευράς οικονομικών πόρων, το γεγονός ότι οι τεράστιες μειώσεις στα έσοδα των Δήμων με βάση τη φορομπηκτική πολιτική με την οποία λειτουργούν δεν καλύπτονται από τους προϋπολογισμούς του κράτους, δεν καλύπτονται από τους πάγιους, από τα πάγια κονδύλια που πρέπει να δίνει το κράτος στην τοπική διοίκηση. Όλα αυτά θα κυλήσουν στις πλάτες των δημοτών και φυσικά θα κυλήσει και η προβληματική λειτουργία σε μια σειρά κρίσιμες υπηρεσίες, όπως είναι η καθαριότητα, όπως είναι οι κοινωνικές υπηρεσίες, όπως είναι η τεχνική υποδομή των σχολείων που βρίσκονται στην ευθύνη των Δήμων. Ναι. Και όλα αυτά, αν θέλετε, θα μεταφραστούν σε εκπτώσεις τις οποίες δεν πρέπει να δεχτεί ο εργαζόμενος λαός, δεν πρέπει να δεχτεί να βάλει ξανά το χέρι στην τσέπη για να καλυφθούν ανάγκες τις οποίες τις έχει χρυσοπληρώσει μέσα από τη βαριά φορολογία η οποία συνεχίζεται, και η κρατική κεντρική φορολογία και φυσικά η φορολογία των Δήμων. Θεωρούμε ότι η κατάσταση, μιλώντας για τον COVID, φωνάζει ότι εδώ και τώρα, πριν πάρει η πανδημία ανεξέλεκτες διαστάσεις, οι εργαζόμενοι, τα φτωχά λαϊκά στρώματα, μαζί με τους υγειονομικούς που έδωσαν και συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη, γιατί δεν μπορούμε να τους θυμόμαστε
σε κατά περιόδους, είναι ανάγκη να απαιτήσουν από την κυβέρνηση μέτρα αποφασιστικής στήριξης του δημόσιου συστήματος υγείας, μέτρα προστασίας της υγείας και της ζωής του λαού μας. Δεν μπορεί να συνεχίζονται οι καθυστερήσεις και οι περιορισμοί στα τεστ που επιβαρύνουν την άσχημη κατάσταση της εξάπλωσης της επιδημίας. Δεν μπορεί να συνεχίζει το ιδιωτικό τομέα της υγείας να βγάζει τρελά κέρδη, να πουλάει κυριολεκτικά τεστ με εκατοντάδες ευρώ, όταν είναι απαραίτητη αυτή η λειτουργία όλη να περάσει σε ένα δημόσιο σύστημα υγείας. Κύριε Σοφιανέ, η κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί τώρα, ιδίως στα νησιά, αλλά και στην Αττική με την εφαρμογή των τελευταίων μέτρων, προφανώς θα επιφέρει νέες οικονομικές συνέπειες. Στην ανακοίνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις συνέπειες οι οποίες μπορεί να συνδέονται με την αύξηση ανεργίας. Ωστόσο, υπάρχει ένα γενικότερο θέμα, δηλαδή ο τουρισμός φέτος δεν θα αποτελεί την πηγή εισοδήματος για τη χώρα έτσι όπως είχε αρχικώς εξαγγελθεί ή σχεδιαστεί, άρα όλα όσα κουβεντιάζαμε μέχρι τώρα βρίσκονται εν αμφιβόλο, δηλαδή είναι πολύ πιθανό να μιλάμε για μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο από το φθινόπωρο και μετά. Ναι, αλλά ξέρετε, ο τουρισμός και τότε που ήταν η βασική πηγή στήριξης του ΑΕΠ και των εσόδων της χώρας, αυτά τα χρήματα, αλλά και οι απολαβές γύρω από τον τουρισμό, δεν είχαν σαν στόχο την ελληνική, την πλατιά ελληνική πλειοψηφία, αλλά κυριολεκτικά τους τομείς του κεφαλαίου που επενδύουν και τζογάρουν κυριολεκτικά στον χώρο του τουρισμού. Το λέω αυτό γιατί το ίδιο ισχύει και για τους εργαζόμενους στον χώρο του τουρισμού. Εμείς θεωρούμε ότι δεν μπορούν να πληρώσουν ξανά οι ίδιοι τις συνέπειες μιας κρίσης, την οποία την επιτάχυνε η πανδημία, αλλά είναι κρίση της οικονομίας αυτού του συστήματος. Δεν μπορούν λοιπόν να μπουν σε έκπτωση αυτά τα κουτσουρεμένα δικαιώματα. Πρέπει εδώ και τώρα να στηριχθεί το εισόδημα που δεν υπάρχει από τους χιλιάδες εργαζόμενους στον χώρο του τουρισμού. Πρέπει μια σειρά μέτρα να κατευθυνθούν στην στήριξη των εργαζομένων, των ανέργων, των συνταξιούχων, δεν μπορεί ξανά να πληρώσουν οι ίδιοι. Και να σας θυμίσω ότι η κυβέρνηση διαφημίζει το πακέτο ανάπτυξης, διαφημίζει την επιτροπή του σοφού κ. Πισαρίδη και λοιπόν άλλων, την ώρα μάλιστα που δεν πρέπει, φυσικά η επικαιρότητα είναι αυτή, αλλά δεν πρέπει να φύγει από την προσοχή μας το γεγονός ότι στην Εύβοια χιλιάδες συνάνθρωποι μας μετρούν πληγές. Το γεγονός ότι στην Εύβοια είχαμε μια φυσική καταστροφή. Μεγάλη φυσική καταστροφή. Προμελετημένη όμως, προμελετημένη κυριολεκτικά, από τα μέτρα τα οποία δεν πάρθηκαν, ναι. Μέτρα που αφορούν τα αντιπλημμυρικά που έπρεπε να γίνουν, τον καθαρισμό ρεμάτων, μέτρα προστασίας από τις συνέπειες, από τις πυρκαγιές που υπήρχαν. Όλα αυτά δεν έγιναν, με αποτέλεσμα εκτός από 8 συνανθρώπους μας που χάσαμε, να χαθούν περιουσίες, να χαθεί κυριολεκτικά μόχθος χιλιάδων εργαζομένων και επαγγελματιών, και αυτά φυσικά δείχνουν τις συνέπειες μιας πολιτικής που τα αναπτυξιακά πακέτα κυριολεκτικά θα κατευθύνει για να στηρίξει κερδοφορία διαφόρων επιχειρηματικών ομίλων, που τα αναπτυξιακά πακέτα δεν πάνε για μέτρα πυροπροστασίας, για μέτρα αντιπλημμυρικής θωράκης της χώρας, για μέτρα στήριξης μιας σειράς κλάδων οι οποίοι μπορούν να ανεβάσουν, αν θέλετε, και τους εργαζόμενους και τα εργασιακά δικαιώματα. Είχαμε και μια μεγάλη πυρκαγιά στη μεταμόρφωση. Ναι, η οποία έκαιγε για μια μέρα. Και εξακολουθεί να... Η κυριολεκτικά ένα κομμάτι του λεκανοπεδίου. Της Αττικής, βέβαια. Ναι. Είμαστε στον 21ο αιώνα και μια φωτιά από τα ξημερώματα του Σαββάτου έκαιγε ως τα ξημερώματα της Κυριακής. Είναι δείγμα, αν θέλετε, της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας ενός κράτους, για ποιους δουλεύει και ποιους προστατεύει. Όσο και αν ακούγεται, να το πω έτσι, κοινικό αυτό, είναι άλλο ένα παράδειγμα από τα πολλά που μπορούμε να δούμε για να καταλήξουμε στο συμπέρασμα για ποιον δουλεύει αυτό το κράτος, πού πάνε αυτά τα δισεκατομμύρια, ποιοι πληρώνουν συνεχώς έναν βαρύτατο λογαριασμό. Κύριε Σοφιανέ, προφανώς η κοινή γνώμη παρακολουθεί με ανησυχία
την εν εξελίξη ελληνοτουρκική σύγκρουση στο Αιγαίο με τα χαρακτηριστικά που έχει. Δεν πρόκειται για πολεμική αναμέτρηση ασφαλώς, αλλά πάντως πρόκειται για μια εξαιρετικά έντονη αντιπαράθεση. Πώς αξιολογείτε το περιεχόμενο αυτής της σύγκρουσης? Το θέμα δεν είναι να αξιολογήσουμε τις προκλητικές κινήσεις της Τουρκίας, της τουρκικής άρχουσας τάξης πάνω στην επιβούλευση κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Είναι να αξιολογήσουμε την στάση της κυβέρνησης, τη στάση ενός πολιτικού συστήματος που για άλλη μια φορά τα ακουμπάει όλα στις πλάτες των συμμάχων, θεωρεί ότι οι σύμμαχοι θα μας ξελασπώσουν, ενώ βλέπουμε φανερά, καθαρά, ότι το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Αμερικάνοι σπρώχνουν κυριολεκτικά στο τραπέζι του διαλόγου, ένα τραπέζι διαλόγου με βασικό μενού τη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου, την εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων, για να υπηρετηθούν τα σχέδια που έχουν οι Αμερικανονατοικοί και η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Σχέδια τα οποία τα μιλάνε ανοιχτά και καθαρά ότι είναι να δημιουργήσουν προγεφυρώματα, να δημιουργήσουν ανάσχεση στην προσπάθεια που κάνει η Ρωσία. Αυτό θέλουν. Θέλουν την Τουρκία στα πλαίσια αυτής της νατοϊκής συμμαχίας να παίξει αυτό το ρόλο. Γι' αυτό και κυριολεκτικά, ενώ πάνω από μια εβδομάδα το ερευνητικό σκάφος της Τουρκίας βρίσκεται σε χώρο τον οποίο η Ελλάδα με βάση το διεθνές δίκαιο μπορεί να τον θεωρεί χώρο νομίμως δικό της, χώρο άσκησης των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, ορθότερα. Οι αντιδράσεις αυτό είναι χαρακτηριστικές και δεν είναι μόνο της Γερμανίας και της Μέρκελ. Είναι κοινή, να το πω έτσι, κοινό κάλεσμα Αμερικανών, Νατοϊκών, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρείτε τα, συζητήστε όταν θα φύγει το Ρους Ρέις, καθίστε στο τραπέζι του διαλόγου και συζητήστε, βάλτε κυριολεκτικά στον προκρούστη τα κυριαρχικά δικαιώματα για να μπορέσει το ΝΑΤΟ και η πτέρυγά του να είναι ασφαλής στους σχεδιασμούς απέναντι στους σχεδιασμούς των Ρώσων. Αυτή είναι η ουσία, την οποία, πώς να το πω, δεν μπορεί να κρυφτεί με τα πάρε δώσε και με τις επισκέψεις από εδώ και από εκεί. Το Κομμουνιστικό Κόμμα λίγο ηρωνεύτηκε αυτές τις περιοδίες του κυρίου. Δεν διαγράψατε κάτι για πηγενέλα, το είπατε. Ότι είναι ένα πηγενέλα στη βάση ενός άξονα, ο οποίος είναι προβληματικός και επικίνδυνος και για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, αλλά και για την ειρήνη και την ασφάλεια στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Οι δυνάμεις που επικαλούνται είναι οι δυνάμεις που θα μας στηρίξουν, στις οποίες προσφεύγουμε, είναι οι δυνάμεις οι οποίες κάνουν πλάτη κυριολεκτικά στους σχεδιασμούς του Ερντογάν, γιατί η παρέμβαση του Ερντογάν στη Συρία και στη Λιβύη δρά ανασχετικά στους σχεδιασμούς των Ρώσων. Αυτό νομίζω μπορεί να το βγάλει σαν συμπέρασμα όποιος παρακολουθεί αυτές τις εξελίξεις, και να μην μείνει μόνο εκεί, να καταλήξουμε και σε ένα διατάφτα, ότι στα πλαίσια αυτών των συμμαχιών όχι μόνο δεν περιφρουρούνται τα δικαιώματα, αλλά και ζητήματα κυριαρχίας, γιατί η όρεξη έχει ανοίξει και μπαίνουν ανοιχτά και ζητήματα κυριαρχίας, όχι κυριαρχικών δικαιωμάτων, με την αμφισβήτηση νησιών στο Αιγαίο, με το γκριζάρισμα περιοχών και όλα αυτά με τη σύμφωνη γνώμη του ΝΑΤΟ, το οποίο δεν αναγνωρίζει σύνορα στο Αιγαίο, θεωρεί ενιαίο επιχειρησιακό χώρο, και όλα αυτά ενώ δίνουμε 4 δισεκατομμύρια το χρόνο σε νατοϊκούς εξοπλισμούς και έχουμε στρατεύματα σε δεκάδες αποστολές εκτός συνόρων, όχι φυσικά για την προάσπιση των εθνικών μας συμφερόντων. Πάντως, κύριε Σοβιάνε, μπροστά σε αυτή την κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί, προφανώς κάθε κυβέρνηση θα προσχωρούσε στην ανάληψη διπλωματικών ενεργειών, διότι το άλλο βήμα θα ήταν ενδεχομένως μια περαιτέρω στρατιωτικοποίηση της αντιπαράθεσης, από την οποία κανείς δεν θα είχε να ωφεληθεί. Το πρόβλημα δεν είναι οι διπλωματικές πρωτοβουλίες. Το πρόβλημα βρίσκεται στο ότι όλο το πλαίσιο στο οποίο η ελληνική κυβέρνηση, αλλά και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που κυριολεκτικά έχουν συνέχεια οι πολιτικές τους, ταυτίζονται οι πολιτικές τους, θεωρούν δεδομένο το πλαίσιο το νατοϊκό, το ευρωενωσίτικο για τη χώρα μας. Θεωρούν ότι η Ελλάδα, παίζοντας ρόλο πρωταγωνιστικό στα συμφέροντα των νατοϊκών, μετατρέποντας τη χώρα σε απέραντο νατοϊκό στρατόπεδο, εκχωρώντας νέες βάσεις στους Αμερικάνους, με αυτή την πολιτική θα στηρίξουν, υποτίθεται, τα κυριαρχικά μας δικαιώματα απέναντι στην Τουρκία. Αυτή η πολιτική έχει ναυαγίσει, έχει χρεοκοπήσει και πρέπει να αλλάξει.
Και προϋποθέτει και ένα πολιτικό συσχετισμό φυσικά για ναι, να. Ναι, αυτό προϋποθέτει και άλλες ενέργειες, όχι μόνο προφανώς σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε. Προϋποθέτει και ο λαός μας να δει ότι αυτή η πολιτική, αυτή η μονόδρομη και όσον αφορά την διαχείριση της οικονομικής κρίσης και όσον αφορά τα εξωτερικά, τα εθνικά όπως λέγονται θέματα, πώς να το πω, καταλήγει σε αδιέξοδο με τεράστιο κόστος. Πρέπει να το πάρουμε αλλιώς, πρέπει να διαμορφώσουμε στους σημερινούς αγώνες μια λαϊκή συμμαχία που θα αμφισβητήσει αυτή την κυρίαρχη εξουσία με τις επιλογές της. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται πάντως ότι διαμορφώνονται και διαφορετικές τακτικές έναντι των προβλημάτων αυτών. Θέλω δηλαδή να πω ότι θα μπορούσε κάποιος εύκολα να παρατηρήσει ότι η Γαλλία τηρεί μια διαφορετική στάση έναντι αυτής της Γερμανίας, η οποία φέρεται πιο επιφυλακτική απέναντι στις ελληνικές απόψεις ή στις ελληνικές επιδιώξεις. Πού αποδίδεται αυτή τη διάσταση μεταξύ των δύο μεγάλων αυτών? Προφανώς υπάρχουν αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα αλλά και μοιρασμένοι ρόλοι. Να θυμίσουμε στους φίλους που μας ακούν ότι νομίζω στο τέλος του Αυγούστου θα υπάρχει συνάντηση Μακρόν Μέρκελ στις 20 Αυγούστου, ναι. 20 Αυγούστου για να υπάρχει συντονισμός και ενιαία στάση. Να θυμίσουμε επίσης ότι μόλις χτες προχτές σε κοινή δήλωση Τραμπ-Μακρόν αναφέρθηκαν στην ανάγκη να υπάρξει διάλογος στην Ανατολική Μεσόγειο, στην ανάγκη να προωθηθούν οι λύσεις στη Συρία και στη Λιβύη. Είναι ένα πακέτο με το οποίο δουλεύουν οι μεγάλες δυνάμεις, οι μεγάλοι υπεριαλιστές να το πω έτσι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Στα αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντά τους καταλήγουν όμως και σε κοινές πολιτικές γραμμές και η κοινή πολιτική που έχουν είναι ότι η Τουρκία πρέπει να μείνει στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, πρέπει να παίξει το ρόλο που θέλουν να παίξει στην περιοχή σαν μια περιφερειακή δύναμη και γι' αυτό το λόγο βλέπετε αυτή την πίεση, βλέπετε αυτή την έκπτωση όσον αφορά την αναγνώριση του διεθνούς δικαίου και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτό το δίκαιο για τη χώρα μας. Πού εδράζεται κατά τη γνώμη σας αυτές, εδράζονται οι λίγων τολμηρές δηλώσεις της Τουρκίας ότι ιδίως έναντι των Αμερικανών, ας πούμε, ότι η εποχή κατά την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες διέτασαν την Τουρκία έχει περάσει, ότι δεν θα υπάρχει ΝΑΤΟ χωρίς την Τουρκία, είναι δηλώσεις εντυπωσιασμού. Είναι δηλώσεις επίγνωσης μιας δύναμης περιφερειακής η οποία έχει ανοίξει τα χαρτιά της, παίζει παιχνίδι με τη Ρωσία, έχει εισβάλει σε τρεις χώρες, στη Λιβύη, στη Συρία, στην Κύπρο, κάνει πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράκ και όλα αυτά με την ανοχή και την στήριξη σε κοινούς σχεδιασμούς με τον ΝΑΤΟ, τους Αμερικάνους και φυσικά με τα δικά της συμφέροντα τα οποία τα προωθεί μέσα και από συμμαχίες που διαμορφώνει και με τους Ρώσους. Όλη αυτή, να το πω έτσι, η περιγραφή δείχνει το με ποια κατεύθυνση πρέπει να έχει η δική μας αντιπαράθεση, η δική μας πολιτική σαν χώρα. Η σύγκρουση με αυτούς τους μονοδρόμους, με το ρόλο του πρωτοπαλίκαρου του ΝΑΤΟ και των σχεδιασμών του στην Ανατολική Μεσόγειο, με αμφίβολες τριμερείς και τετραμερείς συμμαχίες που υποτίθεται θα δημιουργήσουν ανάσχεση στους σχεδιασμούς της Τουρκίας, αλλά με μια προσπάθεια η χώρα μας στα πλαίσια της περιοχής που βρίσκεται, γιατί δεν μπορεί να φύγει από αυτή την περιοχή, στα πλαίσια των γειτόνων της, να διαμορφώσει όρους ανοιχτής συνεργασίας, ισότιμης συνεργασίας και επίλυσης των διαφορών έξω από αυτά τα πλαίσια όμως, γιατί όσο βλέπεις την επίλυση των διαφορών με την Τουρκία, την επίλυση δηλαδή της φαλοκρηπίδας με την Τουρκία, γιατί αυτή είναι η διαφορά, όσο βλέπεις αυτή την επίλυση εντός αυτών των σχεδιασμών, εντός αυτών των μέτρων, των μοιρασμένων ρόλων στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το αποτέλεσμα θα είναι επιβαρυντικό για την χώρα μας αλλά και για την ασφάλεια και την ειρήνη των λαών της περιοχής. Υπάρχει μια ανάλυση, κύριε Ζωβιανέ, που υποστηρίζει ότι
οι εξελίξεις στην Ανατολική, ιδίως στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, επηρεάζονται εν πολλής από το γεγονός ότι η κυβέρνηση Τραμπ θέλησε να αποστασιοποιηθεί από τις γεωπολιτικές εξελίξεις αυτές. Ορισμένοι ομιλούν και για ένα κενό το οποίο αφήνουν οι Αμερικανοί. Δεν ξέρω αν όρος είναι και απολύτως ακριβής, γιατί διπλωματικά ενδεχομένως, αλλά στο πεδίο ίσως όχι. Μια προβληματική ανάλυση αυτή, γιατί πέρα από τις όποιες ιδιαιτερότητες και λειτουργίες του ενός ή του άλλου πρόεδρου των ΗΠΑ, υπάρχει μια πολιτική την οποία υπηρετούν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σαν δύναμη η οποία διαμορφώνει όρους στην ιμπεριαλιστική πυραμίδα, και φυσικά όταν συζητάμε αυτά και λέμε ότι απέχουν οι ΗΠΑ από σχεδιασμούς, μην ξεχνάμε... Από σχεδιασμούς ίσως όχι, από την υλοποίηση σχεδιασμών. Από την υλοποίηση των σχεδιασμών, μόνο που έχουν τις δικές τους προτεραιότητες. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει η στρατηγική συμφωνία Ελλάδα-ΗΠΑ, την οποία την προετοίμασε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και την υπέγραψε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Στα πλαίσια αυτής της στρατηγικής συμφωνίας, αυτή την περίοδο εκχωρήθηκαν βάσεις στη χώρα μας, στο Στεφανοδίκιο, στην Αλεξανδρούπολη. Έγινε πρόσφατα μεγάλη άσκηση, από τις μεγαλύτερες στρατηγικές ασκήσεις από αριθμό στρατευμάτων και πολεμικών μέσων, με αφετηρία το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Επιδιώκεται και ελέγχεται σε κάθε σύνοδο του ΝΑΤΟ η στρατηγική περικύκλωση της Ρωσίας. Μην ξεχνάμε ότι πριν από ένα μήνα ελληνικό πλοίο μαζί με τουρκικό πλοίο βρισκόταν σε κοινή άσκηση στην Μαύρη Θάλασσα, στα πλαίσια αυτής της ανάσκησης. Βλέπετε δηλαδή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν στρατηγικούς σχεδιασμούς, αυτούς υπηρετούν, και φυσικά σε αυτά τα πλαίσια των σχεδιασμών υπάρχουν και διάφορα μπρος-πίσω, τα οποία θα έλεγα δεν πρέπει να μας αποσανατολίζουν από το κύριο ότι έχουν οξυνθεί αυτοί οι ανταγωνισμοί, έχει ενταθεί το κυνήγι των αγορών, το κυνήγι των πρώτων υλών, την ίδια ώρα που μιλάνε για την πράσινη εποχή, την ίδια ώρα, για να πάμε και σε ένα δικό μας θέμα, που καταδικάζεται η Δυτική Μακεδονία να απολιγνητοποιηθεί, την ίδια ώρα βλέπουμε ότι γύρω από τα πιθανά κοιτάσματα πετρελαίου και αερίου στη Μεσόγειο στείνεται ένας πολεμικός σχεδιασμός, μοιράζονται ρόλοι και εμπλέκονται σε αυτούς τους σχεδιασμούς και η πατρίδα μας. Κύριε Σοφιάνε, μια τελευταία ερώτηση. Αναφερθήκατε κι εσείς προηγουμένως και σε κάθε περίπτωση αποτελεί ένα αντικείμενο προβληματισμού για την κοινή γνώμη. Αναφέρομαι ειδικότερα στην ρωσοτουρκική προσέγγιση, με αφορμή μάλιστα και το γεγονός ότι σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες υπήρξε και από ρωσικής πλευράς η εκδήλωση του ενδιαφέροντος να υπάρξει μια διπλωματική ρωσική διαμεσολάβηση μεταξύ Αθηνών και Αγκύρας. Πώς κρίνεται αυτή την συνεργασία τη ρωσοτουρκική, η οποία τροποποιεί κατά 180 μοίρες την παραδοσιακή σχέση μεταξύ των δύο χωρών? Δεν είναι κάτι καινούργιο αυτή η προσέγγιση. Υπάρχει αρκετά χρόνια, δοκιμάστηκε στο πεδίο της Συρίας στα πλαίσια του μοιράσματος, αν θέλετε, ζώνων ισχύως και περιφερειακών διαμεσολαβήσεων που έχουν γίνει στην Συρία. Το ίδιο γίνεται και στη Λιβύη. Στη Λιβύη υπάρχουν αντιμαχόμενες στηρίξεις. Ναι, είναι σε σύγκρουση στη Λιβύη. Στην Συρία υπάρχει μια λυκοσυμμαχία κυριολεκτικά που ισορροπεί όσον αφορά τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης Άσαντ και τη στήριξή της από τη Ρωσία. Η Ρωσία είναι μια ιμπεριαλιστική δύναμη. Στα πλαίσια αυτού του ρόλου προσπαθεί να δημιουργεί συμμαχίες τέτοιες και άλλες. Παίζει το δικό της παιχνίδι στην προσπάθεια να μπει σφήνα στους σχεδιασμούς των Αμερικανών Ανατολικών. Στα πλαίσια αυτά η Τουρκία αξιοποιεί αυτό το ρόλο στο να παίζει σε πολλά ταμπλό, επιδιώκοντας όμως σταθερά τους σχεδιασμούς που έχει βάλει μπροστά η άρχουσα τάξη της Τουρκίας και που έρχονται σε σύγκρουση και με σχεδιασμούς που θέλει η